σε σηκωμό των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης, οι οποίοι βλέποντας ότι τα προβλήματα τους πνίγουν σαν θηλιά, αποφάσισαν στη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης να πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Παρασκευή απόβαση στην Αθήνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκρηκτική κατάσταση που βιώνουν και με απότερο σκοπό να φτάσουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα, σε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, οι εκπρόσωποι διοικήσεων, ενώσεων και αγροτικών συλλόγων ζήτησαν τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Οι πιέσεις που δεχόμαστε από τον κόσμο ως εκπρόσωποι τους είναι να δοθεί ένα μήνυμα στην πολιτική ηγεσία, να ακούσει πλέον τα προβλήματα, να αφουγκραστεί τα προβλήματα του κόσμου και να δοθούν επιτέλους λύσεις και να μην δοθεί μία υπόσχεση την οποία δεν θα τηρήσει καμία πλευρά και θα ξαναδούμε τα προβλήματα πάλι μπροστά μας. 9.000 παραγωγοί μόνο στο νομό Ηρακλείου κινδυνεύουν να επιστρέψουν τις επιδοτήσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση, καθώς οι αγρότες είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στις ενισχύσεις για να επιβιώσουν. Ωστόσο, αντί για τα πολυπόθητα ποσά, οι παραγωγοί διαπίστωσαν ότι υπήρξε τσεκούρι στις επιδοτήσεις, που σε κάποιες περιπτώσεις άγγιξε και το 60%. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Όσον αφορά το ξεκίνημα με τους δασικούς χάρτες, όσον αφορά οι περικοπές των επιδοτήσεων, όσον αφορά η νέα τσία που πήρε ΦΕΚ από το Υπουργείο, που αυτή τη στιγμή πετά και παλιούς κτηνοτρόφους έξω, αλλά και ακόμη τους νέους που τηθήκανε το εθνικό απόθεμα. Το τελευταίο έρχεται ως κερασάκι στην ήδη προβληματική τούρτα, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι οι πληρωμές που γίνανε στις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου, οι οποίες 8 στους 10 παραγωγούς είδαν το λογαριασμό τους να είναι μειωμένος όσον αφορά την επιδότηση. Εκρηκτικό ήταν και το κλίμα στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΑΣΥ με τη συμμετοχή ενώσεων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων όλης της Κρήτης, καθώς οι αγρότες βλέπουν το εισόδημά τους να αφανίζεται. Η Κρήτη έχει προβλήματα από το είναι μια περιφέρεια σε χωριστία φτάνει. Είμαστε αυτή τη στιγμή μας χωρίζει μια θάλασσα, μια περιφέρεια η οποία αγοράζουμε τα πάντα της προϋπάσια τιμή, επάει η παραμεθόρια στην περιοχή μετά πούσμα σε ανατολικό μπλοκ πριν 30 χρόνια. Οργή υπήρξε και για τη δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης περί πονηρών που εισπράττουν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Όταν ξέρει ο Υπουργός ότι υπάρχουν πονηροί, μπορεί να τους βρει αυτός. Εγώ δεν μπορώ να μυριστώ τα νύχια μου που λέμε εδώ στην Κρήτη, ποιος είναι ο πονηρός ή ποιος δεν είναι.